Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στι εφημερίδε να δούμε τα πρώτα σέλντρα. Λοιπόν, καλά να είμαστε παιδιά να, να, και να χαμογελάμε. Να μην μαυρίζουμε τη ζωή μα έτσι. Είναι αμαρτία από το Θεό, πραγματικά. Είναι τόσο όμορφη η ζωή. Τα νέα. Μείωση έμφυα. Το ανακοίνωσε χθε ο κ. Μητσοτάκη. Τι κερδίζουμε, ένα χρήσιμο οδηγό. Στη Θεσσαλονίκη, εκτό ελέγχου, η Χούλιγκαν. Όλη η Ελλάδα αποχαιρέτησε τον Άλκη. Και έτσι έπρεπε crash το, ο του Βάξ με τα άλλα εγκεκριμένα σκευάσματα, όλα τα μυστικά του πέμπτου εμβολίου. Η καθημερινή. Λιγότερο σένφια για 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτε, ο φόρο στο καθαριστικό του 2022 θα είναι κατά μέσο όρο μικρότερο 13%. 10.000 τραυματισμένα δέντρα από τον χιονιά στην Αθήνα. Σπάει ρεκόρ ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο, 5,5% βλέπει η Eurostat. Και αποστολή δυνάμεων με μήνυμα στον Πούτιν από τον Τζο Μπάιντεν. Στην εφημερίδα των συντακτών, προεκλογικό δώρο στα Ρετήρε, κυβερνητικός αντιπερισπασμός στο τσουνάμι της ακρίβειας και στο φιάσκο της ελπίδας. Δηλητηριώδη συνδυασμό πληθωρισμού 5,5% και μεγάλη πτώση τζίρου στην αγορά. Περίπου 450.000 κάτοχοι μεγάλη περιουσία ευνοούνται από τι μειώσει του ΕΜΦΙΑ. Γλιτώνουν τον συμπληρωματικό φόρο οι ιδιοκτήτε πολλών και ακριβότερων ακινήτων. Ελεύθερο τύπο. Κούρεμα ένφια για 8 στου 10. Από το 2019 η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει μειώσει 34% το φόρο ακινήτων. Η ενεργειακή κρίση εκτείναξε τον πληθωρισμό στο 5,5%. Χάσαμε έξι μήνες από το προσδόκιμο ζωής λόγω COVID, σύμφωνα με έρευνα, και σε συμβασμένος χούλιγκαν ο δολοφόνος του Άλκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Βόμβα για κυβέρνηση συνεργασίας. Η ευρωπαϊκή ελίτ θεωρεί το Μητσοτάκη τελειωμένο και ανεπαρκή αναζητή συμμαχία προθύμων που θα διαχειριστεί τα τεράστια πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο η Ιτεχνοκράτη και η Επιβεβαίωση τη Δημοκρατία για αναζήτηση νέου Παπαδήμου. Αναταραχή από δημοσίευμα του Euro, Euro, Euroactive που έσπευσε να διαψεύσει η Κομισιόν. Υπάρχει καπνό χωρί φωτιά και Αλβανό με βαρύ ιστορικό ο δολοφόνο του Αλκή. Εδώ είναι ο δολοφόνο, παιδιά. Ο φερόμενο ο δολοφόνο με συγχωρείτε, ο άνθρωπο που έχει συλληφθεί και φαίνεται να έχει ομολογήσει. Η Αυγή. Ανάσα για του μεγαλοειδιοκτήτε. Μείωση του ένφυα. Ανακοίνωσε ο Κυριάκο Μητσοτάκη υπό την πίεση τη Πανολεθρεία στη Βουλή. Μοναδική ευνοημένη η κάτοχοι μεγάλη ακίνητη περιουσία που ωφελούνται από την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου. Μαχαίρωμα 19χρονου. Η Ανοχή θρέφει τη βία. Θρήνο στην κηδεία του Άλκη. Και Λάρκο απολύσει μέσα στο Φεβρουάριο χωρί μέτρα στήριξη για του 1080 εργαζομένου. Έφυγε και η μόνη γαβίτη, ε. Ναι. Σε ηλικία 90 ετών, παιδιά, ε. Πλήρες ημερών. Η θεά ήταν αυτή. Πλήρε ημερών. Η μουσα του Μικελάντζελ Αντωνιώνη. Ριζοσπάστη. Πρόκληση τα δισεκατομμύρια ευρώ στου ομίλου ενώ ο λαό βουλιάζει στην ακρίβεια και τη φτώχεια. Νέο αναπτυξιακό νόμο. Εστία. Οι μειώσει των φόρων ιδιοκτησία επισπεύδουν τι πολιτικέ εξελίξει. Η αποκλιμάκωση στι τιμέ του ένφια κατά 13% με ξαφνικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη δείχνει ότι οι εκλογέ είναι πρώτον πυλών. Στην κόντρα, δώρο στου μεγαλοειδιοκτήτε, η μείωση του έμφια κατά 13%, ελάφρυνση φόρων σε τρόφιμα, καύσιμα και αύξηση του κατώτατου μισθού, ζητάει ο Αλέξη Τσίπρα. Βίωση και πολιτεία ο δολοφόνο του 19χρονου φοιτητή, θρήνο στην κηδεία του Άλκη. Το ποντίκι. Δεν αλλάζει ο εκλογικό νόμο. Γιατί ο Μητσοτάκη αποκρούει την εισήγηση του συνόλου των υπουργών του ή μεγάλε παγίδε που δημιουργεί τυχόν απόπειρα να χαμηλώσει το όριο τη αυτοδυναμία. Εολέψε εδώ. Κυβέρνηση Αυξησούλα. Μια μπρελίτσα και... εδώ που είναι για τα κοκτέιλ. <laughs> και ο άτυχο άνθρωπο εδώ κοιτάει. Έτσι. Και οι ανατιμήσεις ανατιμήσει. Σωστά, κύριε Πέτρο. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Σωστό. Μάλιστα. Εσπρέσο. Ο Αλβανό φαγέα του Αλκή. Φωνιά σε τον 23 και με βαρύ βιογραφικό χουλιγκανισμό. Ο άνθρωπο που συνελήφθη. Και το παλικαράκι που δολοφονήθηκε τόσο άδικα. Μαχαιροβγάλτη και στην κόλαση του τελικού κυπέλου το 2017 ο νέο που συνελήφθη για τη δολοφονία, τη στιγμή δολοφονία του Άλκη. Και η Γεωργία περνά στην αντεπίθεση. Πώ αντιδρά η 24χρονη κοπέλα στι τοξικολογικέ εξετάσεις που βγήκαν αρνητικέ. Ναι. Τι απαντά. Έδωσε μια συνέντευξη ξανά στο Μάκη και στο ζούγκλα.gr. Και μάλιστα διαψεύδεται την αστυνομία που λένε ότι τη έδωσαν τον συλλέκτη αυτόν τον ειδικό για να δώσει το δείγμα ούρων. Και η ότι εγώ πήγα και αγόρασα δύο Τέτοιου συλλέκτε μετά από πολλέ ώρε και φαίνεται ότι προχωρούν τώρα σε επόμενα βήματα mm. γιατί είναι μια υπόθεση που θα πρέπει μέχρι τέλους να την ψάξουν και να βγάλουν Μας... ε, άκρη και δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά τη με, ε, με πολύ σημαντικές καταγγελίες ξαναλέμε. Στη ΣΤΑΡ, κομπλεξικός μπούλης ο μαχαιροβγάλτης σε αλλεπάλλες επιθέσεις με μαχαίρι έχει προβεί κατά το παρελθόν ο πειραγμένο δράστη σπαρακτικέ σκηνέ στην κηδεία του άτυχου 19χρονου θύματο. Ζαλισμένη και βιασμένη, έψαχνε φαρμακείο τεράστια ερωτήματα για την υπόθεση ναι. του βιασμού τη Γεωργία. Μιλάμε για ανήμερα νη πρωτοχρονιά, έτσι. Ναι. Για ανήμερα πρωτοχρονιά έψαχνε. Αυτά ε... τα έχουμε ξαναπεί τρει μέρε γιατροδικαστική, δεν την άφηναν να κάνει μπάνιο, ε, άρχισαν, δεν τη πήραν αίμα. Για να δούμε. Ναυτεμπορική. Φορολογική ένεση κατά τη ακριβία μη μειώσει φόρων όπω ο έμφυα προ αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Στα 33 δολάρια το χρέο των Πολιτειών. Και τύπο Θεσσαλονίκη. Άρη και Πάουκ να κάνουν φιλικό στο όνομα του Άλκη. Μετά την προτροπή του πατέρα, είναι χρέο των ομάδων τη Θεσσαλονίκη. Ναι.